Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θαυμάσιος ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλοκαιρινός με θερμοκρασίες σε περισσότερες περιοχές της χώρας και πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η καλοκαιρία θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή των εκλογών, παρόλο που θα έχουμε κάποιες μπόρες στα βόρεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Βλέπετε τη ζέστη να επιμένει στην ουσία στην Δυτική Κεντρική Μεσόγειο και να απλώνει κάποια πλοκάμια και στα υπόλοιπα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη, ενώ στην χώρα μας περισσότερη θα είναι η ζέστη στα δυτικά και στα περισσότερα δυτικά υπηρετικά, θα έλεγα, γιατί στο Αιγαίο το βορειοδάκι θα δροσίζει αρκετά, όπως θα δούμε. Τώρα στην υπόλοιπη βορειοδυτική Ευρώπη έχουμε φθινόπωρο, σας το λέω και το ξαναλέω τις τελευταίες ημέρες, από την Πορτογαλία, την Ισπανία μέχρι και την Σκανδιναβία. Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν βροχές, πολύ δυνατούς ανέμους και πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε την εξέλιξη για αύριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Πέμπτη θα ξεκινήσει με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια παντού. Κάπως περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά. Δεν αποκλείονται και πάλι κάποιες τοπικές ομίχλες στην νοτιοανατολική Ελλάδα. Θα υπάρχουν κάποια συννεφάκια που θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, η όποια ομίχλη, η περιορισμένη ορατότητα θα αποτελούν παρελθόν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού με το δυνατό σχεδόν καλοκαιρινό ήλιο. Κάποιες λίγες συννεφιές θα παραμείνουν στις νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Το βραδάκι μας περιμένει ξάστεριά απ' άκρης άκρη, σχεδόν καθόλου σύννεφα θα έλεγα, απ' άκρης άκρη στην Ελλάδα. Πάμε στους ανέμους τώρα. Θα παραμείνουν πολύ εξασθενημένοι άνεμοι στην Δυτική Ελλάδα. Κατά τόπους αναμένεται και νηνεμία, άπνοια δηλαδή. Στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι θα διατηρηθεί στα 5 με 6 μποφόρ. Μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου οι άνεμοι θα είναι και εδώ πολύ εξασθενημένοι από ανατολικές στην ουσία διευθύνσεις. Μετά το μεσημέρι θα παρατηρήσουν οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως των Επτανήσεων μια μικρή ενίσχυση του βορειοδυτικού ανέμου στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ ο βοριά στο Αιγαίο θα διατηρηθεί ίσως στάση εδώ στα κεντροβόρεια τμήματά του στο Αιγαίο τα 6 κατά διαστήματα και τα 7 μποφόρ. Όσον αφορά στον υδράργυρο τώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Έχουμε τις τελευταίες νύχτες και κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου σε ορεινά τμήματα κοντά στα 800 με 1000 μέτρα. Γύρω στο δεκάρι θα πρέπει να υπολογίζουν οι κάτοικοι της ορεινής υπηρετικής χώρας από τον Ευρωκόπη μέχρι και την Πελοπόννησο. Γύρω στους 14 με 16 βαθμούς τα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά, εξαιρουμένων των μεγαλύτερων φυσικά αστικών κέντρων, όπως σας λέω καθημερινά. Η ζέστη παραμένει αρκετή στις πόλεις και κυρίως στο κέντρο των πόλεων, ενώ στην υπόλοιπη ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα δεν θα έχουμε κάτω από 14 βαθμούς στα βόρεια με 23 βαθμούς στις νότιες νησιωτικές περιοχές. Όσον αφορά τώρα στον υδράργυρο το μεσημέρι, θα παρατηρήσουμε ότι θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα σχεδόν παντού και στα ορεινά αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράργυρο στους 30 με 32 βαθμούς. Στα δυτικά θα έχουμε περισσότερη ζέστη με 35, στα ανατολικά και κυρίως στα νησιωτικά τμήματα εξαιτίας του βοριά θα έχουμε πάνω από 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, φυσικά διατηρείται και εδώ ο πάρα πολύ καλός καιρός, καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια από την αρχή της ημέρας μέχρι και το τέλος αυτής. Το βραδάκι θα επικρατήσει ξαστεριά. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα βοριαδάκι στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, δροσίζοντας κυρίως αυτά τα τμήματα, τα ανατολικά και τα βόρεια, με τον υδράργυρο γύρω στους 19 βαθμούς, κυρίως στα βόρεια προάστια, στους 33 βαθμούς κατά μέσο όρο υδράργυρος, αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, και εδώ θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Δεν αποκλίνεται κάποιες τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της περιφέρειας. Κατά τα άλλα, θα βγει ήλιος κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ μας περιμένει και πάλι ξαστεριά. Οι άνεμοι τώρα θα παραμείνουν εξασθενημένοι από νότιες διευθύνσεις στο θερμαϊκό θαλάσσια αύρα στα 3 με 4 μποφόρ, ελαφρώς πιο βόρεια ανατολική στην ανατολική νοτιοανατολική Χαλκιδική στα 3 με 4 μποφόρ και ο υδράργυρος. Και εδώ στους 19 βαθμούς, κυρίως γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, με 29 και 30 βαθμούς αργά το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε την μετεωπορία μας μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ξεκινώντας από την Παρασκευή, δεν έχει αλλάξει τίποτα στα προγνωστικά στοιχεία όσον αφορά την μετεωπορία για τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε πότε θα αλλάξει ο καιρός, κυρίως προς αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και την Παρασκευή, λοιπόν, λιακάδα, βοριά στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές συννεφιές στα νότιο-ανατολικά. Το Σάββατο αναμένεται διατήρηση του πάρα πολύ καλού καιρού με τοπικές συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, άνευ σημασίας εδώ στα στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και στα νότιο-ανατολικά κάποιες παροδικές συννεφιές θα κάνουν την εμφάνισή τους. Στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα, ο βοριάς στα 5 με 6 μποφόρ, στα δυτικά θα ξεπεράσει αυτός ο άνεμος στα 3 με 4 μποφόρ. Πάμε τώρα στην Κυριακή των εκλογών. Κάποιες πιο πυκνές συννεφιές δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα εδώ στα Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Κρήτη. Μικρή πιθανότητα στην Ανατολική Κρήτη για κάποια τοπική παροδική βροχή.
κοντά στο 10-20%. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της Κυριακής των εκλογών, καλοκαίρι πραγματικά και την Κυριακή, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με συννεφιές στα Επτάνησα από την Κέρκυρα μέχρι και την Ζάκυνθο, κατά τόπους αυξημένες εδώ. Στα υπόλοιπα υπηρετικά, ηλιοφάνεια προς το απόγευμα της Κυριακής των εκλογών, Θεσσαλία και Δυτική Κεντρική Μακεδονία, θα έχουν κάποια σύννεφα που στα βουνά, στα ορεινά, ίσως αφήσουν κάποια μπόρα και τοπική καταιγίδα, κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Πάμε τώρα και στην Δευτέρα, όπου κάτι θα προσπαθεί να αλλάξει. Στα δυτικά, ήδη από το πρωί, αρκετή θα είναι η συννεφιά, η οποία φαίνεται σταδιακά να πυκνώνει λίγο ακόμη, κυρίως στα βορειοδυτικά. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα κάποιας μπόρας και καταιγίδας το απόγευμα της Δευτέρας. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει καταπληκτικός, καλοκαιρινός, με στροφή των ανέμων από βοριάδες σε νοτιάδες πλέον στην περιοχή του Αιγαίου, που όμως δεν φαίνεται να φτάνουν να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα και στα δυτικά, εδώ στα βορειοδυτικά, προς το βράδυ της Δευτέρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και ο καιρός φαίνεται ότι θα καταστεί ακόμα πιο άστατος κατά τη διάρκεια της ερχόμενης Τρίτης. Εδώ στην Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κέρκυρα και στην Βόρεια Ελλάδα, την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται κάποιες καλούτσικες βροχές για τις οποίες θα μιλήσουμε και στα επόμενα δελτία κύρου εδώ στην ΕΡΤ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αρκετά έως πολύ καλύτερος. Τώρα, όσον αφορά στην θερμοκρασία. Βλέπετε, την Παρασκευή εδώ στα δυτικά και γενικά στα υπόλοιπα Βαλκάνια θα συνεχίσει να κάνει πάρα πολύ ζέστη. Με 35-36, τοπικά δεν αποκλείεται και 37 βαθμοί Κελσίου. Στο Αιγαίο εξαιτίας των βοριάδων, των σχετικά ενισχυμένων, θα διατηρηθεί η δροσούλα με 28 και 30, αλλά γενικά στα ηπειρωτικά και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, αν αφήσουμε την κάρτα που όπως βλέπουμε να κυλήσουν τις κάρτες, θα διατηρηθεί ο ζεστός έως αρκετά ζεστός καιρός για την περίοδο που διανύουμε. Επαναλαμβάνω, στο Αιγαίο και στις παράκτητες περιοχές θα έχουμε περισσότερη δροσιά. Τώρα την Δευτέρα είδαμε τις πιο πυκνές συννεφιές στα δυτικά και τα βόρεια. Θα ξεκινήσει μια αλλαγή του καιρού στα δυτικά και τα βόρεια με τις μπόρες και τις τοπικές καταιγίδες και κυρίως προς το βράδυ στα δυτικά και η θερμοκρασία εξαιτίας των δυτικών ανέμων και της πιο πυκνής συννεφιάς θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση στα δυτικά και βόρειο-δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα παραμείνει σε σχετικά και πάλι υψηλά επίπεδα. Μου στέλνετε πολλά Twitter, tweets στο Twitter για την εξέλιξη του καιρού για την επόμενη εβδομάδα, κυρίως οι αγρότες. Φαίνεται ότι θα έχουμε Τρίτη και Τετάρτη την επόμενη εβδομάδα κάποιες καλούτσικες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Επαναλαμβάνω, θα δούμε τα νεότερα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στην εξέλιξη. Η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει κάποια πρόσκαιρη πτώση προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και πάλι ότι θα διατηρηθεί σε σχετικά καλοκαιρινά επίπεδα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Από όλους εμάς και ειδικά από μένα, κύριε Σικίνα, μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε εμάς για τη δική σας με το ενημέρωση. Φυσικά, αν εσείς το θελήσετε, και αύριο εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Καλό βράδυ.